Στο χάρτη βλέπουμε ότι έχουμε αφήσει την Αψιού και κατευθυνόμαστε τώρα προς το Βιερώνα. Έχουμε περάσει το χωριό Λουβαρά. Επανερχόμαστε στις πρώτες θέσεις. Ο Καρλ Φράιμπορκ, ο Σουηδός, είναι μπροστά. Και ο παγκόσμιος πρωταθλητής Μάσιμο Ντεμπέρτολης ακολουθεί πίσω του. Οι πρώτες θέσεις της κατηγορίας των ανδρών. Ο Φράιμπερκ είναι αθλητής της κυπριακής ομάδος. Της ομάδος Biking Cyprus. Ο Λακάτα και ο Ρίτο Μάτα ακολουθούν. Κουαρόλι λίγο πιο πίσω. Αρχίζουν να αναπτύσσουν περισσότερη ταχύτητα. Βλέπουμε βέβαια και την ποιότητα του εδάφους. Είναι αρκετά τραχή, δύσκολο έδαφος. Βλέπουμε και τους υπόλοιπους αθλητές. Χάιμ Κράιτνερ. Ένα από τα δύσκολα ανηφορικά σημεία και πάμε στον Ντάνιελ Γκαθό. Βέβαια να κινείται με αρκετά γρήγορους ρυθμούς. Και αυτός είναι ο Γιάρς Ντόρφερ από την Γερμανία, της ομάδος της Σκοτ. Αυτός είναι ένας Κύπριος αθλητής, ο Γιώργος Φατάς. Έλα Γιώργο, άντε Γιωργάκη, μπράβο, συνέχισε, συνέχισε. Και εδώ ο Μάριος ο Αθανασιάδης. Πώς είναι ο Μάριος ο Αθανασιάδης. Και ο άλλος Γιώργος. Αυτά λοιπόν είναι κατά κάποιον τρόπο και η σειρά με την οποία περνούσαν από αυτό το σημείο στον αγώνα. Επανερχόμαστε στις πρώτες θέσεις. Η διαφορά μπροστά φαίνεται να μεγαλώνει περισσότερο. Φράιμπερκ και Ντεμπέρτολης λοιπόν στις πρώτες θέσεις, στο κατηφορικό σημείο. Κοιτάξτε ότι ο Φράιμπερκ κινείται τόσο γρήγορα που έχει πιάσει σχεδόν τη μηχανή σε αυτό το κατηφορικό κομμάτι. Η μηχανή είναι αυτή που ηγείται στον αγώνα και στη συνέχεια ακολουθούν οι πρώτοι ποδηλάτες. Ο Φράιμπερκ λοιπόν είναι ελάχιστα μπροστά από τον παγκόσμιο πρωταθλητή, ο Σουηδός αθλητής της κυπριακής ομάδος. Αυτό είναι ένα από τα πιο δύσκολα κομμάτια. Βλέπουμε με πόση προσοχή αρχίζουν πλέον να κατηφορίζουν. Είμαι μέσα στη διαδρομή μπροστά από τον πρώτο και πάω και λάγκι. Ο Ντεμπέρτολης που τελικά έπιασε τον Φράιμπερκ. Και εδώ κάποια προβλήματα, κοιτάξτε, δεν έγινε η σωστή αλλαγή των γραναζιών στις ταχύτητες για τον συγκεκριμένο ποδηλάτη. Φεύγουμε από την πόλη Διερώνα και πάμε προς την πόλη Κελάκη, όπου είναι η διαδρομή. Έχουμε αλλαγή στις πρώτες θέσεις. Βλέπουμε ότι πλέον είναι μπροστά ο παγκόσμιος πρωταθλητής, ο
Ιταλός Ντεμπέρτολι. Αρχίζει να ανηφορίζει, άλλο ένα δύσκολο κομμάτι. Να πούμε ότι δεν έχουμε δει καθόλου μέχρι τώρα τον Bart Brentjens, τον Julian Absalon, τον Cassi Leux, τον Christoph Sauser, τον Paulisen. Αθλητές που πρωταγωνιστούν στους αγώνες mountain bike. Να πούμε ότι επίσης ότι ο καιρός είναι αρκετά ζεστός, κυρίως για τους περισσότερους Ευρωπαίους. Στην Κύπρο, όπως βλέπουμε, θα υπάρξουν αρκετά προβλήματα για αυτούς και στην συνέχεια εξαιτίας των καιρικών συνθήκων. Αυτό θα λέγαμε ότι είναι ένας έξυπνος τρόπος για να μεγαλώσουν την χρονιά, την περίοδο, την αγωνιστική περίοδο. Μιας και στην Κύπρο, όπως και στην Ελλάδα, ισχύει το ίδιο. Οι ζέστες και η βροχόπτωση έρχονται λίγο νωρίτερα. Σταματά η βροχόπτωση λίγο νωρίτερα και έτσι η αγωνιστική περίοδος θα μπορούσε να είναι πιο μεγάλη. Γι' αυτό άλλωστε και είναι ο πρώτος αγώνας του παγκοσμίου κυπέλου. Ντεμπέρτολος λοιπόν, δεύτερη θέση είναι ο Ακουαρόλι, όπως βλέπουμε. Δεν είναι ο... ούτε καν έχουμε στην τρίτη θέση τον Σουηδό αθλητή της Bike in Cyprus. Τρεις Ιταλοί είναι στις πρώτες θέσεις. Και άλλος ένας, τέταρτος. Αυτός είναι ο Λακάρτα. Τρεις Ιταλοί λοιπόν μπροστά και ο Λακάτα να ακολουθεί και πάμε προς την Κυπαρισία. Αρχίζει πλέον να κατηφορίζει εδώ. Ο Ντεμπέρτολις τον θυμόμαστε είναι μπροστά, ο παγκόσμιος πρωταθλητής. Από την πρώτη θέση ο Σουηδός αθλητής βρίσκεται στην πέμπτη. Αυτή είναι η κάρτα που δείχνει την κατάσταση τώρα στον αγώνα. Πρώτη, δεύτερη, τρίτη και τέταρτη θέση. Πέμπτος είναι ο Καρλ Φράιμπεργκ της Κυπριακής ομάδος. Και εδώ είναι ο Λακάτα ξανά. Ο Φράιμπεργκ τον βλέπουμε πλέον στην πέμπτη θέση, ο Ρίκο Ματ, νάτος ο Φράιμπεργκ. Αυτά είναι τα χρώματα λοιπόν της Κυπριακής ομάδος. Και μετά την Κυπαρισία, κατηφορίζουν πλέον προς την Φινικαριά. Βλέπουμε και λίγο πιο πίσω τους υπόλοιπους αθλητές, κατηφορίζουν πλέον και επιστρέφουν σιγά σιγά προς την Λεμεσό, όπου θα είναι και ο τερματισμός. Στο τρίτο και τελευταίο μέρος βέβαια πάμε να δούμε τι θα γίνει και στην κατηγορία των γυναικών, αλλά και ποια θα είναι η σειρά που θα τερματίσουν.